Στο Άγιον Όρος από την ημέρα της Αναστάσεως μέχρι και της Αναλήψεως αναγνώσκουν τις πράξεις των Αποστόλων. Όλες λοιπόν τις Αναστάσεις ημέρες, καλά λέω, αναγνώσκουν. Σαν Απόστολο. Σε καθημερινή βάση. Σε λειτουργία. Ναι, σε καθημερινή βάση. Ναι, λειτουργούν κάθε μέρα. Ναι, κάθε μέρα διαβάζουμε. Και ο λόγος, μπορείς να το καταλάβεις. Αναστάσεις μεσημέρας, 40 τον Άγιο, διαβάζουν τις από τις πράξεις των Αποστόλων. Και Κρυσία μου, δεν έχουν τέτοιο πράγμα. Και το ίδιο ακολουθεί. Αλλά δεν υπάρχει μέρα που δεν διαβάζουν τις πράξεις των Αποστόλων. Αυτό σημαίνει ότι η πράξη των Αποστόλων χωρίς την Ανάσταση δεν θα υπήρχαν. Γιατί σε αυτό στηρίζεται όλο το οικοδόμιο της πίστεως. Στο προσωπικό, όχι στην Ανάσταση του Κυρίου. Στην Ανάσταση του Κυρίου. Ο Απόστολος και ο Ευαγγελιστής Λουκάς που γράψει τις πράξεις ξεκινάει με το μεγάλο γεγονός της Αναλήψεως από το πρώτο κεφάλαιο και στη συνέχεια αναφέρει όλα κυρίως όσα έκαναν οι Απόστολοι μέχρι σε ό,τους καλέσει ο Κύριος ψηλά στον ουρανό. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος. Βάση σε όλα αυτά είναι αυτό που ο Κύριος συμφέρει εγώ να φύγω. Σας συμφέρει να φύγω από τη γη, γιατί όταν φύγω, τότε θα σας στείλω τον Παράκλητο, με άλλα λόγια, Πνεύμα το Άγιο. Όπως ακριβώς και έγινε. Φεύγει ο Κύριος και έρχεται ο Παράκλητος. Από την ημέρα της επίσκεψης, της Πεντηκοστής δηλαδή, που ήρθε ο Παράκλητος, μέχρι την ημέρα που ο Κύριος κάλεσε όλους τους Αποστόλους και συγκεκριμένα τον Απόστολο Παύλο, ο Παράκλητος ήταν εκείνος που συντελούσε τόσο στο φωτισμό, όσο, το Άγιο Πνεύμα δηλαδή, όσο και ό,τι θαύμα επετελέστη μέσω των Αγίων Αποστόλων δια του Παρακλήτου, δια του Αγίου Πνεύματος.
Και αμέσως οι πράξεις, μετά από την αναφορά που κάνει κάποια αναφορά, ότι έφυγε ο Κύριος στο πρώτο κεφάλαιο και αναλήφθη εν πομπή στους ουρανούς. Καλά, με πομπή, με συνοδεία γελικών ταγμάτων και έρχα γελικών ταγμάτων. Και άλλωστε αυτοί είπανε, τι στεκόσαστε και βλέπετε που ανεβαίνει στον ουρανό. Όπως το βλέπετε και ανεβαίνει, με συνοδεία ταγμάτων, έτσι και θα κατέβει την ημέρα τη μεγάλη. Δεν αποσπάτε ποτέ η Ανάσταση από την Ανάληψη και από κανένα γεγονός μέσα στην Εκκλησία. Κανένα γεγονός. Όλα είναι δεμένα με την Ανάσταση και την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Είναι το θεμέλιο της πίστεως. Το θεμέλιο. Αν αφαιρέσουμε αυτά, τι θα έχουμε. Λέει και ο Γαμαλίλ, ο νομοδιδάσκαλος. Μην τους πειράξετε. Τους πιάσανε, τους δίρανε, τους ανακρίνανε. Πέτρο και Ιωάννη. Αμέσως μετά την Ανάσταση. Ρίξανε ένα χέρι ξύλο και μπαίνει στη μέση ο Γαμαλίλ, φωτισμένος από το Πνεύμα του Άγιου. Μα δεν καταλαβαίνεις, λέει. Πριν από καιρό πέρασε ο Απατεώνας, ο Θευδάς. Πέρασε από εδώ. Τον ακουρδίσανε, πέθανε, έσβησε το όνομά του. Χρειάζεται πολύ μυαλό να κάνετε το ίδιο. Άσπρο. Και άμα είναι ψέμα, όπως έσβησε αυτού το κίνημα, θα σβήσει και αυτό. Έτσι είπε ο νομοδιδάσκαλος, νομοθέτης ήταν, νομοδιδάσκαλος. Λέει, δεν έχετε να χάσετε και τίποτα, άστε τους. Του συνέφερε τη στιγμή εκείνη να τους αφήσουν. Γιατί έχω βούδο και το λαό. Στον οποίο λαό έκανα, θαύματα οι Απόστολοι. Λίγο προηγουμένως ο Πέτρος, είπε στον παράλυτο, κάνει το χέρι ο παράλυτος έτσι, την ώρα που ανεβαίνανε λίγο πιο βράδυ στο ιερό να κάνουν προσευχή οι Απόστολοι, γιατί βλέπετε ο ναός είναι απαραίτητος. Δεν είναι όπως διδάσκουν οι αιρετικοί. Είναι αναγκαίος ο ναός. Είναι τόπος ιερός, είναι χώρος που κατοικεί ο Θεός. Τον οίκο του πατρός μου, λέει ο Κύριος, είναι ο πατέρα μου. Λοιπόν, το σήκωσαν, λέει, το παράλυτο και ο λαός, αμέσως, αυτοί εδώ, κάτι μας φέρνουν εδώ πέρα, κάτι μεγάλο. Το αγκαλιάσανε ο λαός, αλλά δεν άφηναν οι άρχοντες με τα συμφέροντά τους. Οι άρχοντες, πάντα οι άρχοντες επιβουλεύονται, στέκονται κόντρα σε ό,τι έχει μέσα καθαρή αλήθεια. Όπως και τώρα. Πάντοτε είπαν. Πάντοτε. Εγώ είμαι αλήθεια, είπε ο Κύριος. Δεν είπε κάτι άλλο. Λοιπόν, σηκώθηκε λοιπόν, του είπε εν το ονόματι Ιησού Χριστού, του παραλύτου, δεν σου δίνω λεπτά, σου δίνω τη δύναμη να σηκωθείς. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εν το ονόματι Ιησού Χριστού. Εμείς οι χριστιανοί, ό,τι ακούμε, συγχωρέστε με, η αναφορά μου δεν απευθύνεται σε εσάς κατευθείαν. Αλλά στο
άλλο πλήρωμα που αραιά και πού πατάει στον οίκο του Θεού. Σπάνια μπορεί να ακούσει ένα λόγο καλό, γιατί τα ξέρει όλα, το άλλο πλήρωμα που είναι βαπτισμένο. Εκεί αναφέρομαι κυρίως. Τούτο το βιβλίο που έχω μπροστά μου, που έχουμε σαφέστατη και ρητή κοφτή εντολή να το διαβάζουμε. Μελετάτε τα γραφάς. Ο λόγος σου νύχτα και ημέρα μελέτη μου εστί, λέει ο Δαβίδ. Εκεί χωλαίνουμε. Παρατηρώ τον εαυτό μου. Θα το ακούσετε όπως ακριβώς θα σου πω, έτσι και είναι. Όταν σκέπτομαι να διαβάσω Καινή Διαθήκη, τότε παρεμβάλλει το εμπόδιο. Δεν διαβάζεις κάποιο άλλο βιβλίο που θα το καταλάβεις καλύτερα, που θα έχει λίγο πιο όμορφο έτσι περιεχόμενο εκ του πονηρού. Του το λέω εγώ από τον εαυτό μου. Να σας πω απάνω σε αυτό το παράδειγμα δικό μου. Περίμενε λιγάκι, ναι. Να πω κι εγώ κάτι. Όταν πρόκειται να ανοίξω κι εγώ την Καινή Διαθήκη, ποιος λογισμός μου έχει ενσπείρει ο πονηρός, ποιο λογισμό μου έχει ενσπείρει. Ξέρω εγώ, εσύ ξέρω. Αφού τη διαβάζεις από 13 χρονών και μία και δύο και 10 φορές την έχεις διαβάσει και δεν μπορείς να τα εφαρμόσεις αυτά, γιατί να τη διαβάσεις, αυτό το λογισμό. Το λογισμό μου ενσπείρει. Εκ του πονηρού. Ναι. Εκ του πονηρού. Πέρα για πέρα. Ναι. Θέλω να πω ότι άκρος επιζήμιο και άκρος επιπόλαιο είναι να μην ανοίγουμε την Αγία Γραφή. Έστω για λίγο την ημέρα. Έστω για λίγο την ημέρα. Ένα κεφάλαιο. Δεν ξέρω, το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Θα το πω άλλη μια φορά. Λέει ο Δαβίδ ότι ο λόγος σου είναι φως πού? Της φωσή μου. Της φωσή μου, λέει. Της τρίβης μου. Ναι, της τρίβης μου. Δηλαδή, στο δρόμο που βαδίζω, όχι εκείνο που περπατάμε έξω, τον άλλο δρόμο που είναι στενός, είναι φως. Αφού δεν ανοίγεις, τούτο εδώ πώς θα ανοίγεις και μιλάς. Μέσα εδώ, το τονίζω ιδιαιτέρως, γράφει απ' έξω Καινή Διαθήκη. Δηλαδή, Διαθήκη που κάποιος την άφησε. Μ' άφησε ο πατέρας μου τη Διαθήκη, λέει. Μετά το θάνατό του ισχύει. Θυμάμαι και ο Μουσταλπάρος. Κάθε Διαθήκη, λέει, και κυρωμένη, μόνο ο θάνατος την αναγνωρίζει. Πέθανε ο άνθρωπος, αναγνωρίζεται η Διαθήκη. Δεν πέθανε 100 διαθήκες να κάνεις, δεν σε αναγνωρίζει κανείς. Μου είσαι ζωντανός. Και ο Κύριος, λοιπόν, το αίμα του είναι εκείνο που υπέγραψε τη Διαθήκη αυτή. Το αίμα του. Καλά κάνουν σε εισαγωγικά μέσα. Αυτοί που γυρίζουν πόρτα σε πόρτα και τους τραβούς λίγο τους κάνουν ολόκληρους τραβούς επειδή δεν ανοίγουν την Αγία Γραφή. Τους Ορθόδοξους Χριστιανούς που δεν ανοίγουν βιβλίο. Όποιοι και οι Αδβεντιστέ και οι Πεντηκοστιανοί και οι Ευαγγελικοί και οποιοδήποτε αίρεση την άγνοια εκμεταλλεύονται. Ναι, λοιπόν. Μήπως εκμεταλλεύονται την λάθος ερμηνεία. Τι είναι? Μήπως εκμεταλλεύονται ορισμένοι τη λάθος ερμηνεία. Δηλαδή, ξέρω έναν επαγγελιστή και μου λέει. Και εγώ ξέρω. Ναι, τα εισερχόμενα, το φαγητό, πάει όπου θες, μην νηστεύεις. Το λέει και μέσα και η Αγία Γραφή. Από μικρό παιδί το άκουγα από εκείνο που έφυγε προμηνών. Θέλω να πω ότι το ερμηνεύουν όπως θέλουν αυτοί. Μπορεί να διαβάζουν, αλλά πώς το ερμηνεύεις? Το ερμηνεύουν
εφόσον, σε μένα εφόσον εγώ είμαι τυφλός. Γιατί εκείνος που διαβάζει και την απάντηση την παίρνει από την Αγία Γραφή και αν δεν ξέρει τι ρωτάει να τη μάθει και επομένως δεν θα τον αναπτύσσουν. Τελείωσε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι κυλάμε αναστάσιμε ημέρες και είναι ακριβώς η πράξη των Αποστόλων βασισμένη πάνω μόνο σε έργα αναστάσιμα. Θα προχωρήσω στο θέμα αυτό για να δούμε γιατί το λέω εκείνο το πράγμα. Δεν υπάρχει μέσα στις πράξεις των Αποστόλων πορεία του Αποστόλου Παύλου που να μην είναι καταγεγραμμένο και ένα θαύμα του. Στις σελίδες που ανοίγεις, κάθε σελίδα που ανοίγεις θα δεις ότι έχουμε και θαύματα μέσα στις πράξεις των Αποστόλων. Γι' αυτό χρησιμοποιείται η Εκκλησία. Για να αποδείξει ότι σε γεγονότα στηριζόμαστε και όχι σε θεωρία. Γεγονότα. Λοιπόν, καταρχάς, το πρώτο, το βασικότερο από όλα. Επί του υπερώου στέκει ο Πέτρος ο Απόστολος και φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα της Αγίας Πεντηκοστής ομιλεί και μεταστρέφονται 5.000 άνθρωποι. Άνθρωποι που είχαν άγνοια από Χριστό, που στο οποίο βασίλευε σκοτάδι. Αναγκάζονται, ακούγοντας το κήρυγμα, να το φωνάξουν. Τι να κάνουμε για να πιστέψουμε μετά την πίστη μας που δείχνουμε και απαντάει. Υπάρχει το βάπτισμα που θα σχαρίσει το θεωματισμό. Η μεταστροφή του Αποστόλου Παύλου δεν στηρίζει το φως του Αγίου της Αναστάσεως. Πού στηρίζεται? Σαούλ, Σαούλ και αστράφησε το ουρανό. Το φως που παίρνουμε, που πήγε και ο ένας και όλος από εσάς, σε αεροσόλυμα και το πήρε στα χέρια σας το Άγιο φως. Επιλεκτικά, δηλαδή τσιμπάω από εδώ, τσιμπάω από εκεί, τσιμπάω παραπέρα και λέω ο Απόστολος Παύλος σε όλη τη ζωή νεκρός ήταν. Καθημέρα αποθνίσκω, γράφω ίδιος, καθημερινά πεθαίνω, έτσι ζω. Α, σω. Άλλοτε τον γνωρούν στην Ασία και πέφτει σχεδόν νεκρός και ο Κύριος τον επαναφέρει στη ζωή, τον κράτησε στη ζωή. Άλλοτε καταποντίζεται και δεν πνίγεται, φεύγοντας από την Ασία για να πάει στη Ρώμη να απολογηθεί, κάπου έξω από την Κρήτη, Συσύρτης, έτσι ονομάζεται η περιοχή, το νησάκι εκεί πέρα, έγινε μια θαλασσοταραχή, τους καταραχούνισε η θάλασσα, θέλανε, είπαν ότι φταίει αυτός εδώ, ο Απόστολος Παύλος, αλλά είχε πάρει το μήνυμα από ψηλά, ο Απόστολος. Δεν θα κουνηθεί κανείς από τη βαρκούλα, γιατί άμα έστω και ένας κουνηθεί, δεν θα ζήσει κανείς. Και βγήκανε στο νησάκι. Εκεί το δαγκώνει το Πέτρο η οχιά, χειμώνας ήταν. Και να σηκώσει τα φρύγανα για να ανάψει τη φωτιά να σταθούν, κλέμεται ένα φρύδι από το χέρι του. Οχιά.
να, αυτός είναι αιτία που περάσαμε την τριγυμία, κακοποιός είναι και η θεία δίκη τον εκδικείται. Έτσι είπαν οι συνταξιδιώτες του. Η θεία δίκη τον εκδικείται. Έτσι πιστεύανε οι άνθρωποι. Βγήκαν έξω, τους έκανε το κήρυγμα από τον Παύλο, μετέστρεψε στον Χριστό ψυχές. Το θαύμα δεν ήταν τι στάθηκε το φίδι ή τι γλιτώσανε. Το θαύμα είναι ότι αλλάξανε οι άνθρωποι, αυτοί που ταξιδέψανε, όσοι πιστέψανε. Τα μεγαλύτερα θαύματα δεν είναι να δούμε το νεκρό να στένεται, το παράτιο να περπατάει ή το τυφλό να βλέπει. Όχι. Όχι. Το θαύμα το μεγάλο είναι η όραση αυτή να ανοίξει εδώ. Άνοιξε αυτή η όραση που έχουμε εδώ, αναστήθηκε η ψυχή. Τελείωσε. Εκεί όντως γίνεται μια νεκρανάσταση. Δεν βούλιαξε λοιπόν το πλοίο. Δεν πέθανε ο Παύλος. Κλείνεται στη φυλακή ο Παύλος. Βγαίνει θεματουργικά από τη φυλακή ο Παύλος. Κάπου εδώ στις Μακεδονία και στις Φιλίππους της Μακεδονίας. Σώζεται ο Απόστολος Παύλος από τα χέρια των εκτελεστών του και έρχεται στην Αθήνα μετά. Η ζωή του Αποστόλου Παύλου ήταν πορεία θανάτου συνεχής. Πορεία θανάτου συνεχής. Ως στόματος του Θεού κηρύσσοντος την Ανάσταση του Κυρίου. Αυτό ήταν το θέμα του. Στην Αθήνα πάει στον Άριο Πάγο. Για να δείτε αυτό το θέμα του. Είναι οι αεροπαγίτες στον Άριο Πάγο και εκεί πια με τη χάρη του Θεού δεν τους προσβάλλει. Όλου. Αυτό τους προσβάλλει. Τα προχωρώντας λέει εδώ είδα τα αφιερώματα που έχετε στους Θεούς και είδα να γράφει κάπου στον άλλο στον Θεό. Αυτόν που εσείς ονομάζετε άγνωστο, αυτό ήθελα να σας αναγγείλω, του λέει. Δεν είπε, ξέρεις, δεν πιστεύετε καλά, είστε ανάποδοι γιατί πιστεύετε εκείνο. Όχι. Εκεί πια το παιχνίδι είναι χαμένο. Ναι, βλέπω ότι γράφεται εκεί σε ένα τίτλο ότι είναι αφιερωμένο στον άγνωστο Θεό. Περίμενα και αυτή κάποιον. Μας θυμίζει το Σοκράτη που είπε στον Αλκιβιάδη, άκουσε, μην πας να θυσιάσεις στους Θεούς. Θα έρθει από ψηλά κάποιος να μας πει τι πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να ζητήσουμε. Από ψηλά θα μας το πει, μην το ξέρουμε, μου λέει. Λοιπόν και δεν είχαν γράψει. Ο κάποιος είναι άγνωστος και το περιμένουμε. Εκεί βαστίστηκε ο Απόστολος Παύλος και είπε, αυτόν που εσείς δεν γνωρίζετε, εγώ τον γνωρίζω και σας λέω, είναι ο Χριστός ο οποίος αναστήθηκε, τους λέει. Τότε είπανε, τι λέγει, πες το, ο σπερμολόγος. Σπερμολόγος σημαίνει αυτός που λέει πράγματα φθηνά που δεν πιάνουν τόπο και λοιπά. Λέει, μιλάει λέει για κάποια θεά. Τη μιλούγε για Ανάσταση, όπως το πάω, την περνά για γυναικεία θεότητα. Και αυτό είπανε, τι μας λέει ο σπερμολόγος, ποια θεά μας μιλάει. Και εκεί τους ξανήγητες λέει, ο Χριστός ήρθε στη γη, το σταυρώσανε οι Εβραίοι και αναστήθηκε. Γιατί ήταν Θεός. Εκεί πίστευσε το ζευγαράκι. Ο Άγιος Διονύσιος Ολοπαγίτης και η γυναίκα του η Δαμάρης. Ανάσταση μιλάει πράξη των Απόστολων παντού. Για αυτή την Ανάσταση
κάνουμε λόγο και εμείς έως και σήμερα από τότε που γιορτάσαμε την ημέρα της Αναστάσεως. Αν και είπαμε ότι δεν τελειώνει η Ανάσταση του Κυρίου. Και νύχτα που έχουμε, η μέρα την ονομάζει η ετουσία μας. Γιατί ό,τι γιορτάζει το βάζει στο σήμερα, δεν βάζει το αύριο, ούτε σε νύχτα. Σήμερα η γέννηση, σήμερα η Σταύρωση, σήμερα η Ανάσταση. Όλα τα γεγονότα σήμερα, δεν υπάρχει αύριο. Αύριο στην εκκλησία δεν υπάρχει. Το αύριο πιάνουν, ξέρετε. Του κλέφτη. Άστο για αύριο σου λέει. Αυτό που του αρέσει να κλέβει το σήμερα και να σου δείξει το αύριο που δεν υπάρχει. Ό,τι καλό έχει να κάνει, άστο για ύστερα, ευγετάκι. Ήδη έξω να παντώ στα παιδιά μου. Ένα παρά στα παιδιά και με έξω. Λοιπόν, έτσι είναι. Ή ο Χριστός ούκ ανέστη, αν δεν αναστήθηκε ο Χριστός, τι σημαίνει από εκεί πέρα. Ματέα η πίστηση μου. Έτσι είναι ο Απόστολος Παύλος. Αν λέει, δεν υπάρχει Ανάσταση του Κυρίου, δεν αναστήθηκε ο Χριστός, τότε λέμε ψέματα στον κόσμο, τότε μάτια είναι και πίστης μας. Έχω να κάνω ένα ερώτημα, το έχω κάνει και άλλη φορά, που είναι βασικότατο και πρέπει να μην το ξεχνάμε. Πόσα άραγε να είναι τα εκατομμύρια των μαρτύρων? Εμείς καταγεγραμμένα στα δικά μας τα συναξάρια τα παρεμβούμε γύρω στα 11 εκατομμύρια, όχι τα τελευταία χρόνια, παρελθόν. Παρελθόν, Διοκλητιανός και ούτω καθεξής. Ναι, 11 εκατομμύρια. Άραγε το φωνάζω και το ξαναλέω. 11 εκατομμύρια άνθρωποι πιστεύοντας το ψέμα, την Ανάσταση δηλαδή, θυσίασε τη ζωή τους. Ποιος μπορεί να διαλογιστεί ότι χάρις του ψέματος θυσιάζει και κάποιος τη ζωή του? Μιλάμε για εκατομμύρια. Και ξέρετε κάτι, τα εκατομμύρια αυτά δεν ήταν μόνο απλοϊκοί, αγράμματοι άνθρωποι. Από βρέφη της κούνιας, το φοβερό είναι αυτό, ότι και βρέφη φωνάζανε και εγώ πιστεύω στον Χριστό. Ο Άγιος Κύρκος. Ο Κύρκος. Βρέφη. Μέχρι και γέροντες 107 πως ήταν ο Άγιος. Παράλαμπος πως ήταν. Που πήγε, ναι, πάρα πολύ. 117 πως ήταν. Που πήγε στην Ρώμη. Ο γέρον ο Θεοφόρος Ιουνάτιος. Ναι. Λέει, πού βρήκε τη δύναμη, θέλω να το βάλω πάνω στο άλογο για να μην πέσει στον δρόμο και δεν μαρτυρήσει. Όχι, λέει, με τα πόδια θα πάω. Να ξεκινήσει από την Ασία και να πάει στη Ρώμη. Και με ξύλο στον δρόμο. Λέει, με είχαν, λέει, λεοπάρδαλοι στον δρόμο και με φυλάγανε και με δέρνανε. Ήταν στρατός των Ρωμαίων. Ο χειρότερος στρατός, θα πείστε, θα λέγαμε λόγ του χειρίστου είδους, αυτοί τον οδηγούσαν, αλλά με βασανιστήρα στον δρόμο. Και άντεξε, είχε ζητήσει να μπει στο στόμα των θηρίων, από τον κύριο το είχε ζητήσει, να τον αλέσουνε και τότε να παραδώσει την ψυχή. Το ερώτημα είναι, γέροντας, όχι ένας, μωρά, όχι ένα, πολλά, νέοι που η ζωή ήταν σε ακμή και θα μπορούσαν να πούνε, τι είναι αυτό εδώ, τη ζωή μου να θυσιάσω εγώ εκεί. Θυσίασαν τη ζωή σαν να ήταν χωρίς να έχει την αξία που της δίνουμε, γιατί έβλεπαν την άνω αξία. Και θυμάμαι τον Αβραάμ,
Όταν του είπε ο Κύριος, το παιδάκι σου το 12ετή, πάρτο και θυσίαστο. Και σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Σχολιάζει. Και λέει, του το ζήταγε τόσα χρόνια. Και το δέχτηκε με πόση χαρά όταν γεννήθηκε. Μας έδωσε ο Θεός παιδί. Και προπαντός η Σάρα που ήταν μάνα. Και του το ζητάει. Θυσίασε το. Γιατί το λέω και το πράγμα, για να πω το εξής. Λέει, έβλεπε λέει ο Αβραάμ ότι ήταν πιο δυνατή εντολή από το θάνατο. Η εντολή που του έδωσε ο Θεός, το θυσιάσει, ήταν πιο δυνατή σαν εκείνο που του την έδωσε από το θάνατο. Και αφού ήταν πιο δυνατή, πάρ' το παιδί του λέει, δικό σου είναι. Το ερώτημα λοιπόν είναι, μικροί, μεγάλοι, σπουδαγμένοι αυτοκράτορες, παιδιά αυτοκρατόρων κλπ. Είπαν, ο Κύριος αναστήθηκε. Και τη ζωή μας τη στηρίζουμε πάνω σε αυτό και θυσιαζόμαστε για την Ανάσταση του Κύριου. Γιατί προσδοκούσαν την Ανάσταση. Κάθομαι και στο σπίτι μου και σκέπτομαι μέσα σε αδυναμίες μου, τις μεγάλες, και δεν ψεύγομαι. Και όχι, δεν ψεύγομαι. Λέω αλήθεια. Το καταλαβαίνω ότι έχω δυναμίες. Ότι έχω ελαττώματα. Και παραπτώματα στα οποία πέφτω. Να σας ξαναπώ άλλη μια φορά. Κακό δεν είναι. Πάνω σε μια δίνη, χρόνια τώρα, όταν ζούσε ο Άγιος Παΐσιος, δίνη πτώσεων προσωπικών. Φαίνεται με έχει πάρει κάτω βόλτα. Και λέω, τέτοια χάλια, πας και μιλάς σε ανθρώπους, είναι αυτό μου το παιδί το πράγμα. Κάνω την ανακοίνωση στο πνευματικό που ζει ακόμα τώρα, από αυτό, από την παιδική μου ηλικία. Λέω, δεν θα ξαναμιλήσω, γιατί με γνωρίζεις, αυτός είμαι, να τούμπες που δεν δικαιολογούνται με τίποτα, αμαρτήματα σαν εκεί που δεν παίρνει, δεν ξαναμιλάω. Όχι, λέει. Θα μιλήσεις. Και τι το λέω, το καταλάβετε αμέσως. Πάω στη συνέχεια και στον Άγιο Παΐσιο και μου είπε ότι ήμουν πνευματικός ακριβώς το ίδιο. Το ίδιο ακριβώς. Το ίδιο. Και τώρα μου είπε το αυτό που θέλω να πω, δεν μου το είπε, λέω, σίγουρα κάποιοι θα βλαφτούν. Και εγώ, που μπορεί να ανοίξω κανένα βιβλίο να διαβάσω, για να πω δύο κουβέντες, και οι άλλοι που θα χάσουν αυτό που πρέπει να ακούσουν. Είπα τη δική μου ιδεολογία και έκανα μου συμπακοή. Και λέω, λοιπόν, γιατί το λέω και το πράγμα, για ένα και μόνο πράγμα, ότι εκείνο που μας συνέχει και μας κρατάει σφιχτά, θα το πω κι αλλιώς. Αν θέλετε να ακούσετε, αλλά δεν θέλετε, στο καλό. Λοιπόν, λοιπόν, τον ερμό της σκέψης. Εκείνο που μας κρατάει σφιχτά, το λέει Απόστολος Παύλος. Το λέει, θα το πω και το εξηγήσω, επιλαβού, πιάσου σφιχτά, της πίστεως, από την πίστη, της αιωνίου ζωής, για την οποία είπε κήρυξε ωστός ο Λόγος του Θεού, την αιώνια ζωή, και την οποία υποσχέθηκε να μας τη δώσει ο Κύριος. Και θυσιάστηκε για να μας δώσει, γιατί αυτός είναι η αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωή, αυτός είναι η Ανάσταση και η ζωή. Έτσι, έτσι λέει. Λοιπόν, και εμείς να καλοχωνεύσουμε, πρώτος εγώ και μετά εσείς, Α και Ω, αρχή και τέλος, είναι ότι δεν έχουμε τέλος,
ότι μας περιμένει ο Κύριος, ο Αναστάς εκ νεκρών, ο αληθινός Θεός. Άμα αυτό το είχαμε καλό χωνέψει μέσα στο μυαλό μας, άλλη ροή θα είχε η δική μας η ζωή. Άλλη εντελώς διαφορετική. Και ξέρετε κάτι, γιατί μιλάμε και δεν πιάνει τόπο ο λόγος μας. Άντε, σου λέει, τα ξέρεις όλα εσύ. Διότι δεν μυρίζει έργο η ζωή μας. Δεν μυρίζει έργο η ζωή μας. Εκεί που μυρίζει έργο, στην Αμερική να είσαι, σου μέρκεται το μήνυμα. Π.χ. λέει, πήγαμε, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ. Πήγαμε, παιχτές, γυναίκες, στην γερόντισσα αγάπη. Ακούγεται το όνομα, ακούγεται και το έργο της. Πήγαμε να ακούσουμε τον τάδε εκεί, έναν φημισμένο για τα έργα του ιεροκήρυκα. Όπου υπάρχει έργο, προχωρεί μπροστά η φήμη. Η φήμη προχωράει. Το λέει και για τον Κύριο, το Ευαγγέλιο. Πρώτα πήγαινε η φήμη και μετά βγαίνει ο λαός για να υποδεχτεί τον Κύριο. Χωρίς να υπάρχει φήμη, καλών έργων, μας λείπει οπωσδήποτε αυτό που η Ανάσταση του Κυρίου ζητάει. Τα δικά μας έργα. Τα δικά μας έργα. Ήρθε κάποιος σήμερα σπίτι μου και μου κάνει ένα ερώτημα. Μου ζητήθηκε να προσφέρω ένα ποσό για να καθαρίσουν μια εικόνα. Αλλά γνωρίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν έχει να φάει. Μου λες τι έπρεπε να κάνω εγώ εκεί. Το οποίο και έκανε. Και πες σε παρακαλώ. Πες, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Άμα σας ενοχλούμε να φύγουμε εμείς, πες τους. Σας παρακαλούμε, πες τους. Ρε παιδιά, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Γιατί ρε παιδιά στην πόρτα. Μην μας χτυπάτε την πόρτα. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, παίρνουμε στάβο λίγο. Κλείστε και την πόρτα. Με ησυχία μπορώ να κάνω την πόρτα, παιδιά. Με ησυχία, με ησυχία. Στάβο, τι έλεγα. Το καθαρισμό της εικόνας. Α, ναι. Λέω, θα σου απαντήσω με ένα παράδειγμα. Ήμουνα δόκιμος μοναχός, γράφει ο Γιος Παΐσιος. Και στη Φιλοθέου. Και μου ανατέθη σαν έργο, διακονία, να διακονώ τους ασθενείς στο νοσοκομείο. Εκείνος τον οποίο αντικατέστησα, μου λέει, αυτό το γερό, το καλό γερό, να το προσέχεις. Μου είχε αφαιρέσει όλο τον χρόνο που θα είχα αφαιρώσει την πνευματική μου ζωή. Άλλο ότι μου ζητάει τσάι, θα το κάνω. Άλλο ότι μου ζητάει σούπα να του κάνω. Άλλο ότι μου ζητάει τούβλο να του βάλω. Άλλο ότι μου ζητάει κάτι άλλο να του δώσω. Και μου τρώει όλο το πνευματικό μου χρόνο. Λοιπόν, και γράφει ο Άγιος Παΐσιος. Προσέξτε το αυτό το πράγμα. Ποιο έχει αξία, το έργο ή να μελετήσεις και να προσευχηθείς. Μα προσεύχεσαι για να κάνεις εκείνο. Άμα δεν κάνεις εκείνο, τι χρειάζεται το πνευματικό. Και γράφει μέσα ο Άγιος Παΐσιος. Τούβλο τσάι μου ζήταγε. Το τούβλο τσάι είναι αναγκαίο. Αυτό
είναι εφαρμογή της πνευματικής ζωής. Δεν είναι έξω από τα πνευματικά καθήκοντα. Πρώτα πάει αυτό. Το αγαπάτε τους εχθρούς, τα αδέρφια μας. Όλοι. Και υπακοή. Ναι. Πνευματικό έργο. Επαναλαμβάνω το ερώτημα. Τι ώρα είναι? 25. Τελειώνουμε τώρα. Τελειώνω και εγώ τώρα. Τελειώνουμε πάλι με το ερώτημα. Ή Χριστός, Ιησούς, ούκαι γίγερτε, ματέα η πίστη σημών. Γράφει 2000 χρόνια πριν ο Απόστολος Παύλος. Αν δεν αναστήθηκε, πάει, είναι μάτια η πίστη μας. Εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε και είναι ψέμα, τόσα εκατομμύρια μαρτύρων 2000 χρόνια που έχουν θυσιαστεί στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, στο ψέμα εκεί στηρίχθηκαν και θυσιάστηκαν. Είναι δυνατό, ποια λογική το χωράει? Ποια λογική το χωράει? Αλλά η θυσία όλων των μαρτύρων, που δεν είναι 10 εκατομμύρια, γιατί έκτοτε έχουμε τη Ρωσία που πέρασε καμιά 70 χρόνια μέσα στο μαρτύριο, και ποιος ξέρει πόσοι μάρτυρες έφυγαν τα χρόνια εκείνα στη Ρωσία. Η Εκκλησία μας δεν φοβάται το μαρτύριο. Ο Απόστολος Παύλος φωνάζει, το μαρτύριο είναι ακίνδυνο. Τους ψευτοπροφήτες ψευτοδασκάλους φοβάμαι. Και που γέμισε η κοινωνία από τέτοιους. Που διαβάλλουν κυρίως στα ευαίσθητα άτομα, στους νέους, το έργο του Χριστού. Αυτοί που κρατάνε ηνία στα χέρια. Αδελφοί μου, εύχομαι να είμαστε πάντα αναστημένοι και την ημέρα της Μεγάλης Αναστάσεως και αγκαλιασμένοι να είμαστε. Χριστός Ανέστη λοιπόν και εσύ. Άρα την επόμενη Τετάρτη δεν έχει. Όλη την εβδομάδα, ξεγράφτε το. Τώρα την άλλη Τετάρτη θα μαζευτούμε. Έτσι μια εβδομάδα κενό, Τετάρτη πάλι μαζί. Στον Άγιο Κωνσταντίνο, πώς έγινε, πώς έγινε Κωνσταντίνο? Είναι τη Δευτέρα. Τι θέλω να γράψουμε? Ανάσταση. Ανάσταση. Αναστάσιμο θέμα είναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αναστάσεις ο Ιησούς από τον κάφο, όπως είπε, νέδω και μην πληρώνει το μεγάλο. Όχι άλλος. Είπαμε μετά από 15 μέρες.